Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Μία πρόσκληση η οποία δείχνει ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που υπογράφουμε και για αυτά που λέμε στον κόσμο, στην κοινωνία. Όταν υπάρχουν αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, όταν υπάρχουν αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν έχουν γίνει συλλαλητήρια, όταν υπάρχουν τόσο τεκμηριωμένες θέσεις, δεν νομίζω ότι τόσο εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει πίσω. Από εκεί και πέρα, θέλω να τονίσω ότι μεταφέρω τις απόψεις της Γενικής Συνέλευσης και όχι τις προσωπικές μου προς πάσα κατεύθυνση, γιατί δυστυχώς κάποια πράγματα τον τελευταίο καιρό έχουν παρεξηγηθεί. Εχθές το βράδυ είχαμε Γενική Συνέλευση σχετικά με τη θέση που θα κρατήσουμε και αν θα συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια θέση, να την ανανεώσουμε, εν πάση περιπτώσει, σχετικά με το θέμα της όθησης του αγωγού. Βλέποντας αυτές εδώ τις φωτογραφίες, εδώ είναι ένας αγωγός και από πάνω είναι τριφύλι το οποίο έχει, δεν έχει παραγωγή. Έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά εδώ. Εδώ νομίζω ότι φαίνεται πιο καθαρά. Κάτι το οποίο όταν το δείξαμε προχθές στην εταιρεία δεν το δέχτηκε, δεν ούτε καν γύρισε να το κοιτάξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε στάση και να αλλάξουμε θέση και να φύγει από τη δική μας πλάτη πιθανόν και να πάει στην πλάτη κάποιον άλλον αγωγός. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο, το έχω πει και δημόσια πάρα πολλές φορές και δυστυχώς κάποιοι δεν τιμούν την υπογραφή τους και αναφέρθηκα στην αρχή σε αυτό. Όσον αφορά τη σύσκεψη που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα στο ξενοδοχείο, νομίζω ότι αυτοί ήμασταν που βγήκαμε και βγάλαμε ανακοίνωση, γιατί είδαμε ότι τελικά υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά και δεν είμαστε αυτοί που θα το κρατούσαμε μυστικό. Εμείς είμαστε της θέσης ότι όλα στο φως, όλα στη δημοσιότητα, γιατί δεν μπορεί να έχουμε πρόβλημα να βγαίνουμε στους δημοσιογράφους και στην κοινωνία και όταν κάποιος προσπαθεί να κάνει κάτι, να το κρύβουμε. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα είναι σωστό με τη θέση που είχαμε έως σήμερα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την όδευση ή την απόρριψη της όδευσης, νομίζω ότι έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό και θα σας πω κάτι το οποίο είχε πει ένα μέλος της εταιρείας κατηδίαν όταν ανακοίνωσε ο Λάζαρος Βασιλιάδης στην Κομωτινή την προτινόμενη όδευση. Σιγά μην πάμε τον αγωγό από τα βουνά και από τα λαγκάδια. Από τότε δηλαδή είχαν στο μυαλό τους αυτοί να περάσουν τον αγωγό μέσα από τα χωράφια μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούμε να περάσει ο αγωγός μέσα από καλλιεργήσιμη γη, είτε είναι δική μας είτε είναι του γείτονά μας. Ο αγωγός θα περάσει από εκεί που δεν ενοχλεί. Και πέραν αυτού, βλέποντας τις τελευταίες εξελίξεις με τα ατυχήματα που γίνονται στους αγωγούς, δεν λέμε πάλι όχι στους αγωγούς. Λέμε ότι θα πρέπει να περάσει ο αγωγός από εκεί που δεν υπάρχουν προβλήματα με θέματα καλλιεργιών, κυρίως με θέματα ζωής ανθρώπων και βέβαια πέρα από τα μέτρα ενεργοποίησης, συναγερμών και όλα αυτά, θα πρέπει ο αγωγός να περιβάλλεται για αποκατασταλτικά μέτρα σε περίπτωση έκρηξης και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλουμε πολύ σοβαρά τις επόμενες μέρες στην κουβέντα, γιατί δεν μπορεί να ακούμε επιχειρήματα του τύπου οδηγούμε αυτοκίνητα ή οδηγούμε μηχανάκια και παθαίνουμε ατυχήματα και να μην λαμβάνουμε υπόψη τα ατυχήματα που γίνονται με τους αγωγούς. Και γι' αυτό φοράμε ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο και γι' αυτό φοράμε κράνος στα μηχανάκια. Αν υπάρχει κάποιο ατύχημα, να μειώσουμε την περίπτωση ζημιάς στον ίδιο μας τον εαυτό και στον συνάνθρωπό μας. Από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Όσον αφορά τα πράγματα έτσι όπως τρέχουν σήμερα, θα πω μία φράση από ένα τραγούδι. Πίσω από το ποτάμι που τρέχει υπάρχει μία πηγή. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η εταιρεία προσπαθεί να μας φέρει σε αδιέξοδο. Δεν μπορούμε από εδώ, δεν μπορούμε από εκεί και στο τέλος, παιδιά, δεν γίνεται, δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα περάσουμε από εκεί, μέσα από τα χωράφια σας.
Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί όπως βλέπετε εδώ η άσπρη γραμμή είναι η όδευση, η νέα που προτείνει η εταιρεία και είναι βούτυρο, μέσα από χωράφια. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι θα γίνουνε, θα θυσιάσουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για να μην περάσει ο αγωγός από εκεί που σχεδιάζουν αυτοί να περάσει, γιατί έχουν άλλους λόγους τους οποίους να είστε σίγουροι ότι δεν του βγάζουν στη δημοσιότητα.